kilometers, yeah. Κοιτάμε εδώ με γραφείχους και κοιτάω να δω αν είναι πράσινο στο στόμα του. Ναι. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Έχω και φίλους εδώ πέρα στην Καρδίτσα. Ναι. Ναι. Online φίλους. Τι ωραία. Online τους έχω κι εγώ δηλαδή. Ναι. Έχω πολλά χρόνια να έρθω στην Καρδίτσα. Ρώμη πήγες. Ρώμη όχι. Κοίτα που το πιάνω χωρίς να ακουμπάω αυτό. Ναι. Θα αφήνει να δουλεύει. Ναι. Σε κάποιο συντομοτέρα λες. Ναι, ναι, ναι. Να μην το εμποδίζεις. Ό,τι και να πάρεις, άμα δεν έχεις ένα γκίμπαλ με μια μηχανή σοβαρή, δεν βγάζεις το αποτέλεσμα. Ναι. Προσπαθώ να μην σου πω ότι ξέρεις το ζωή εδώ. Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ να μην είμαι απέναντι. Τώρα, ας πούμε, θέλω να πάω στο πεζοδρόμιο, κοίτα. Τον οδηγό, νομίζω, λέει μπαμπαμ, μπουμ, μπαμπουμ. Ένα άλλο βίντεο που θα κάνουμε, θα με ανεβάσεις στα μετέωρα, το αυτοκίνητο και θα σώ με τα πόδια κάτω. Α, θα σε ανεβάσω πάνω στο μοναστική μεριά, στη αριστερά. Εδώ είναι η αριστερά. Α, κοίτα ωραία. Καρδίτσα μόνο, ας πούμε. Πολύ ωραία. Καρδίτσα μόνο, δηλαδή δεν είναι. Εγώ. Δεν το παίρνω πίσω αυτό που λέω. Καρδίτσα μόνο. Ανοίγω μόνο, γιατί έχουν έρθει πολλά χρόνια. Ωραία και τα τρίκα, αλλά δεν λέω. Ναι. Εκεί στο πάρκο μου άρεσε πολύ το πάει και ήταν γεμάτο καφετέριες. Θα ήθελα να είναι κυλάρισσα σαν την Καρδίτσα, σε μεγάλο μέγεθος έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Α, εντάξει. Γράφει πολύ ωραία τώρα. Ωραία. Όταν περνάει ο κόσμος, απομακρύνομαι λίγο. Ναι, καλά κάνει. Για να μην περάσει ακριβώς από μπροστά από εδώ, να είναι στην πλάγια. Να μην φαίνεται καλά. Στη μουσική τρέχω. Ναι, μιλάμε στη μουσική. Κοίτα ένα κτίριο. Ναι. Βλέπεις τι ωραίο. Mm-hmm. Και εδώ έχει πεζόδρομο βλέπω. Πάμε από εκεί. Εδώ στεγάζονται γραφεία βλέπω και φροντιστήρια. Ναι, γραφεία και αρκετά φροντιστήρια. Πάρα πολλά. Ξέρουν γράμματα, δηλαδή εδώ πέρα στη Τρίκαλα. Πώ δεν ξέρω, στην Καρδίτσα και λέει. Το ίδιο είναι. Το ίδιο 20 είναι. 20 λεπτά απόσταση.
Παγωτά τρώνε εδώ ή δεν τρώνε? Αχ, έχει και εδώ ομπρέλες, όπως τα Τρίκαλα. Βλέπεις? Τσίπουρο πίνουν, παγωτά τρώνε. Αυτή η ώρα είναι για τσίπουρο μας, λάγη. Σάββατο μεσημέρι. Θα κατέψει, δεν λέω, θα εσύ. Δεξιά. Δεξιά, παρακαλώ. Τι είναι, πως τρίβω γλυκά. Τρίβω γλυκά. Ναι. Τώρα πάμε καλά. Εσύ δεν ξέρω πως είχε εγώ από εδώ. Τώρα θα δω comment στο Travel Motor, σε είδα στο... στην Καρδίτσα. Μας ξέρουν τόσο πολύ. Ναι. Ναι, θα κόβουμε βόλτες μεταξύ. Για να βρούμε που είναι το αυτοκίνητο. 50 ευρώ. Και αν το βρίσκαμε. Πώς θες ταξιτζί, 50 ευρώ. Κοίτα, είχε ένα προποτζίδικο. Το βρήκα, αυτό έχει σημασία. Ναι, είχε ένα προποτζίδικο εκεί που ήμασταν. Το έχω πάθει αυτό με το αυτοκίνητο, Βασίλη, στη Θεσσαλονίκη. Αργό το αποδεστηλάρισα. Είχα παρκάρει μια φορά και έφυγα και μετά από λίγο λέω, μαν πώς θα γυρίσω. Και ξαναγύρισα πίσω για να προ κινητών. Παλιά εποχή. Προ Google Maps. Λάσμη το λέω αυτά. Φαίνεται μια πολιτεία. Όχι, εγώ δεν το έχω χάσει ποτέ το αυτοκίνητο. Πάντα έπρεπε στο Google Maps. Και το έβαζα. Εδώ δεν ήρθα στην Ελλάδα εκεί. Δεν ήρθα εδώ. Για κάτσε λίγο. Πρέπει να λέω. Στάσου λίγο. Δεν μου θυμίζει κάτι. Να πάμε από εδώ. Από εκεί λες. Ή από εδώ. Εγώ όλο ευθεία. Ευθεία όταν πηγαίναμε. Α, πάμε ευθεία. Πάμε ευθεία. Τους κάνω για να χαζεύουν και τα... Όταν θέλω εγώ να δείξω λίγο παραπάνω. Ναι. Αναρωτιέμαι και όταν κάνω εκεί που θέλω να πάω, στήκομαι, δεν πάω μέχρι. Ναι. Και μετά. Τι ωραία. Μουσική έχει εδώ. Έλα λίγο. Μακριά το... δεν είναι. Τα πιάνει. Τα πιάνει, ποιος με τη λούτη που πέντε αιώνης να μιλάμε, να μην την πιάσει τη μουσική. Είναι και το συντριβάνι. Συντριβάνι. Και περίεργα σχήματα εκεί. Εδώ τώρα έχει φουλ δουλειά. Θα κάνω λίγο επεξεργασία. Ωραία πλατεία. Ο Καραϊσκάκης. Γιώργης Καραϊσκάκης. Ναι. Καρδιτσιώτης, ναι. Θες να διαβάσουμε εκείνο, σου πω. Κάτσε να διαβάσω. Διάβασες, εγώ θα κάνω... Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα αφήσω σχόλιο. Καλαβάζει, θα αφήσω σχόλιο. Εγώ έτσι κάνω, όταν δεν ξέρω. Λέω κάτι και με διορθώνουν. Μου λένε ότι είμαι λάθος. Καλαβάζει, θα αφήσω σχόλιο. Πάρα πολλές καφετέριες βλέπω και το έχω ακούσει αυτό. Ελλάδα, Γκρίς. Ότι έχει πάρα πολλές καφετέριες στην Καρδίτσα. Το έχω ακούσει. Δεν ξέρω γιατί ρε Μάγδαλα. Στην Καρδίτσα νιώθω έτσι μια γαλήνη, μια δεν ξέρω. Σαβαρά. Ναι. Νιώθω μια ασφάλεια, κάτι δηλαδή να είναι έτσι πιο χαλαρή, ξέρω. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα. Α, όμορφα. Νιώθω κάτι μια συμπάθεια, δεν ξέρω. Και στα Τρίκαλα που νιώθω αυτό. Ναι. Το θέμα είναι στα Τρίκαλα, έχω και φίλους. Φαντάζομαι να γίνουμε Τρικαλινοί στο τέλος. Εδώ δεν ξέρω κάποιον. Οι πιο πολλοί νομίζουν ότι είμαστε τα Τρίκαλα. Κοίτα εδώ, κοίτα.
Τι γίνεται εδώ πέρα. Συγχαρητήρια στους αρμόδιους για την ωραία πόλη που έχουμε φτιάξει με τον καιρό. Τα λέω καλά. Ναι. Συμφωνείς, πέρα από ότι τα λέω καλά ελληνικά. Πάρα πολύ, συμφωνώ. Δηλαδή τώρα, άμα είσαι εδώ, μένεις εδώ, μένεις στο κέντρο της Ελλάδας, πας όπου γουστάρεις, έτσι. Ναι, πάνω κάτω. Είναι μια πολύ ήρεμη, με τις καφετέρες, με δεδέχεια, δηλαδή είναι καλά. Ναι. Θέλει να πούμε ότι είναι και μεσημέρι, τώρα η ώρα, έτσι. Ναι, δεν είναι καλή ώρα να πεις. Για κόσμο. Δεν είναι πικ. Ναι. Εμάς μας βολεύει που δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί μιλάει ο άλλος με τραβάς, ξέρω εγώ, άλλος μπορεί να μην θέλει. Αλλά ο κόσμος μπορεί να τα βλέπει άδεια και να λέει ερημωμένα. Όχι, είναι 2,5 ώρα το μεσημέρι. Πάντα τα κάνουμε άδεια εμείς. Ναι. Επίτηδες, δηλαδή, ίσως πρέπει να τους το λέω στο comment, γιατί τη λέω μέρα και ώρα, η οποία δεν έχει και τόσο κόσμο. Ναι. Δεν θα ήθελα να σου εδώ πρωί, χαράματα. Πρωί, λες, ναι, να θα ήταν ωραία. Να έχει και λίγο φως, καλά. Εδώ είμαστε στο πάρκο τώρα. Ναι, όμορφα. Central Park Karditsa. Central Park. Πού είναι New York. Ναι. Θα μας ακολουθήσει πολλοίς κόσμος, γιατί δεν την ξέρει την Ελλάδα. Ναι. Έχουν διαφορετική γνώμη. Όλος είναι από την Καλαμάτα, παράδειγμα. Λέω το, πιάνω. Δεν την ξέρει την Karditsa, δεν έχει έρθει ποτέ και δεν μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Ναι, ναι. Και σου λέω, μας πάει βόλτα, ψηλός. Και στην Καλαμάτα θα πάμε και παντού θα πάμε, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ η πλατεία το θυμάμαι αυτό. Εδώ το θυμάμαι τώρα. Πολύ ωραία. Κοίτα ένα εδώ. Ωραία εσύ. Κι άλλος πολεμιστής. Ναι. Κάτσε να τον ζουμάρω από εδώ. Τριάντης λέει. Ζουμάρο, πάνω στο γκίμπαλ ζουμάρο. Εντάξει, δεν φαίνεται καλά. Κοίτα. Ναι. Πατάω δύο φορές εδώ. Και το επαναφέρει. Και πάει ίσα. Ωραία. Πάμε λίγο εδώ. Ναι. Είμαστε στο ταξίλιπο τώρα. Λοιπόν, βόλτα μας στο πάρκο. Το κλείνω το GPS, δεν το θέλουμε. Θα σε λίγο το χρειαστούμε για το αυτοκίνητο. Εντάξει. Όπου να είναι θα γυρίσουμε, δηλαδή. Εντάξει. Άσταστο. Λοιπόν, κοίτα εδώ πέρα τώρα γιατί, τσέπι, πράγμα, γιατί πράγμα μιλάμε τώρα, κοίτα. Συνήθω είχα έρθει, είχα δει κάτι παγόνια και με κοιτούσαν και άνοιγαν την ουρά. Ναι, ναι. Φαντάζομαι τώρα αυτή στο χειμώνα, Αγγλία, κανονική. Α, ναι. Και άμα πας παρά έξω, Ελλάδα, ξέρεις, στα καμποχώρια. Ναι. Είμαι μεγάλος φαν της Karditsas. τώρα θα μου πεις, θα ήθελες να μένεις εδώ. Όχι, έχω το πρόγραμμά μου εγώ στην Ελλάδα, αλλά... Εντάξει. Θα ήθελα να έρχομαι. Ναι. Μ' αρέσει να έρχομαι, τα λέω. Εμείς τώρα έχουμε το Άλσος, παρόμοιο. Ελκαζάρι. Ναι, αυτοί το έχουν στο κέντρο όμως. Στο θέατρο, ναι, εμάς είναι πιο έξω. Αναρωτιέμαι, αν δεν ήμουν από Λάρισα και πήγαινε Λάρισα, ποια θα ήταν η γνώμη μου. Τους αρέσει γενικώς. Γιατί έχουμε και μεγάλη αγορά. Ξέρεις ότι πολλοί έρχονται για ψώνια. Για καρδελίου. Ναι, ναι. Άστοσε. Οχ, κάτι πάτησε εδώ μπροστά. Τίποτα, τίποτα, δεν πάτησε. Είναι αυτό που είναι για να ευθυγραμμίσει. Τίποτα, τίποτα. Εντάξει. Είναι καλά. Παιδικές χαρές εδώ. Ακούγονται μέχρι τα παγάκια από τον καφέ. Κοίτα, το Bill Barber θα είναι ένα κανάλι, είναι ήδη ένα κανάλι το οποίο θα κάνει αυτό που κάνει το Street View της Google σε βίντεο, ερασιτεχνικά μεν, αληθινά, άλλες φορές με παρέα μιλάω, άλλες φορές μόνος μου.
στόχος μου δεν είναι να δείξω τον εαυτό μου. Όχι ότι έχω πρόβλημα να τον δείχνω. Αλλά δεν είναι καθόλου αυτός ο στόχος μου να γίνω popular, ξέρεις και τέτοια. Mm-hmm. Στόχος μου πραγματικά είναι να δείξω μέρη και κυρίως της Ελλάδας. Και αν πάνε καλά και του εξωτερικού, θα βάζω και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αλλά κυρίως της Ελλάδας. Να μπορεί κάποιος να δει, να χαζεύει τη χώρα του, κατάλαβες. Και τους χαιρετισμούς μου σε ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό, καρδιτσιώτες, παιδιά, εδώ ήρθαμε με την κυρία Μάγδα. Σας πάμε μια βόλτα στο χώρο σας. Βλέπαμε από εδώ να ακούγονται και τα βήματα. Χάτσε, κράτσε, κράτσε. Ωραία. Θα σε αλλάξω λίγο, θα σε ξεκουράσω. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι ένας τύπος, Ιάπωνας, ο οποίος πάει και προσπαθεί να μην κουνάει και στο γκίμπαλ πάνω, να μην πάει το πάνω κάτω. Ναι. Περπατάει έτσι, κοίτα. Περπατάει κάνει έτσι. Κάνει δύο ώρες βίντεο, μιλάμε, αλλά το βλέπεις και νομίζεις ότι πετάει ντρόν. Βασίλη, όμως δεν πάει πάρα πολύ αργά. Και... ναι, αργά και σταθερά. Δεν πάει ποτέ δεξιά-αριστερά, όλο ευθεία. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό, γιατί... καταλήγει μετά να είναι μπελά στο βίντεο, δεν μπορείς να βγάλεις ποσότητα. Όχι να δει μόνο άλλος, αυτό. Να είναι μέρα άλλο επεισόδιο από άλλο μέρος. Ξέρεις καλώς. Τι, ο άλλος, άμα πας τόσο πολύ αργά, θα τρελαθείς ο skip. Μόνο skip θα το κάνει. Χασεύει. Δεν ξέρω, να παγώνει, τόσο να είναι παγώνει. Πάμε λίγο. Πού. Κάτσε, κάτσε, να το τρομάξουμε. Όχι, καλά, δεν αρμάνε. Μου άρεσε. Πάμε λίγο πιο κοντά. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Και από εδώ. Πάμε στο κέντρο και ζουμάρω κι άλλο. Πάμε λίγο πιο κοντά, καλέ. Λίγο, λίγο, γιατί δεν τυδράει. Λίγο, λίγο, πιο λίγο. Βλέπεις? Ναι. Πάμε λίγο πιο κοντά να δείξουμε τα χρώματα. Έχει άλλο παγόνο. Μην μπαίνεις μπροστά στην κάμερα. Όχι, καλά, τι να ορμήξουν, άσε με να έρθω πιο κοντά. Άσε με να έρθω εκεί κοντά. Ναι. Ορίστε. Ορμάνε. Όχι, είναι πολύ... Θα χαρακτηθούμε κιόλας, θα κοιμάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πετάνε, πετάνε, θα φύγει. Καλά, άσε να έρθω λίγο κοντά. Θα ανοίξει τα φτερά τώρα έτσι, θα γίνει μεγάλο, Δεν έχει, το δώρο που πέσει. Α, την πατήσαμε. Έχει πολλά εδώ πάντως, πολλά είναι μεθαμένα, γιατί τα τρώνε τα δέσκοτα. Αλλά πάντα έχει πάρα πολλά. Δεν θα σας πει κάτι, εμείς είχαμε από την πεζόδρομο, κάνουμε δύο βίντεο. Κάνουμε διάφορες πόλεις, κάνουμε βίντεο.
πάνω στα δέντρα. Πετάνε, πάνε ψηλά, δεν κάθονται εδώ. Βασίλη, φοβάμαι. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλέ, Βασίλη, εδώ κοίταξε πόσα έχει. Πάρε εδώ, φοβάμαι. Άντε, καλά, άστο. Άμα έρθουν, θα το κοπανίσουμε τον γκίμπαλ στο κεφάλι. Όχι, δεν μιλάς τέτοια. Λόγω ζωή θα σου πούνε καλύτερα να σε φάει παρά να. Έλα, παιδί μου, φοβάμαι. Μην φέρνει, μακριά μου. Εγώ έρθω εδώ να τα. Περίμενε λίγο, όχι, μην τα πω. Εκείνο εκεί, Βασίλη, εδώ, κοίτα. Εκείνο εκεί, το μόνο του. Το πιο όμορφο. Πω. Αυτά είναι λίγο έτσι σαν. Ρώτησε τώρα την κοπέλα. Ναι. Κάτσε λίγο, μην το απομακρύνεις, έλα από εδώ από μένα. Περάσαμε από τα σημεία τα καλά, έτσι ήδη. Ναι. Πολύ καλό κοριτσάκι αυτό. Άρα θα. Τώρα για να μπορούσα να κατεβάσει τον γκίμπαλ κάτω στο πάτωμα. Το έκανα πριν, θα τα δείξει τα χρώματα. Πάρα πολύ, γιατί. Είναι ξεπουλιασμένο, βλέπεις. Θα ξεπουλιάζουν τα δέσποτα, είπε η κοπέλα. Ναι. Καλέ, γύρνε λίγο να σε δω με τι μορφούλη που είσαι. Έλα, πάμε. Πάμε, άντε. Πάμε γιατί πάμε ζιγ-ζακ. Ναι. Λοιπόν. Πάμε από εδώ και θα βγούμε πεζόδρομο και πάμε στο αυτοκίνητο. Τι άλλο σου είπε η κοπέλα, πήγαμε από τα καλά τα σημεία, έτσι. Αυτά που με είπε είναι αυτά που τα περάσαμε. Ωραία. Επιστρέψουμε στο αυτοκίνητο και το προτείνεις από διαφορετικό δρόμο. Ωραία. Την Καρδίτσα εγώ τη γνώρισα. Φέτος το καλοκαίρι. Έλα, περνάω από εδώ. Συγγνώμη, σκόνταψα. Το γκίμπαλ τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Α, εντάξει. Ευθεία λίγο. Ευθεία. Ευθεία από εδώ. Ναι. Τι τώρα στρίβεις από εδώ. Ας το καλύτερα. Τώρα στρίβεις από εδώ. Καταλαβαίνεις, λέω. Εδώ έχει μια εκκλησία. Περίμενα να έχει πιο πολύ, ξέρεις, 18 που κάνουν στον θόρυβο. Αυτό. Θα βγούμε εδώ ευθεία τώρα. Μπα. Καρτελίδα, μην πέσεις. Όχι, ας. Είναι ανώμαλο το έδαφος. Ακού ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα τα παγόνια. Δεν το ήξερα αυτό. Φαντάζεσαι να κάθεσαι. Κατά πόσο πετάνε. Και να σηκώσεις το κεφάλι και να δεις το παγόνι πάνω από το κεφάλι σου. Κοίτα καλά, εδώ είναι ωραίο στιχάκι, να το δείξω. Τους ζαλίζουν όμως. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Άσε με να το δείξω. Κοίτα. Γιατί δεν είναι. Καλό. Μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Το μήνυμα να τους πάμε δεξιά-αριστερά. Ας πούμε τώρα στο πάρκο τους πηγαίναμε τώρα από ευθεία. Λίγο, εντάξει, πειράζει. Από πού βγαίνουμε από εδώ? Θέλω να δούμε το πρώτο της ευθείας. Ναι. Ελλάδας έχει την δική του εκκλησία. Κοίταξε να δεις πόσο όμορφη, πόσο παλιά είναι. Κοίτα. Με το δικό της χαρακτήρα. Ναι.
ήμασταν από την ευθύνη μεριά. Απέναντι και θέλουμε από εκεί είναι το αυτοκίνητο. Ωραία. Θα έχω βάλει εγώ. Να δείχνει. Από εδώ ξαναπεράσαμε. Ναι. Έλα λίγο, εδώ. Υπάρχει στο διαδίκτυο αυτός ο χώρος έτσι βιντεοσκοπημένος. Ναι. Ε, δεν πρέπει να υπάρχει. Πώς δεν πρέπει. Άι, ίσχυος. Εν τω μεταξύ σήμερα είναι 11 ή 12, πώς είναι. 12 Σεπτεμβρίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Έχει ζέστα. Έχει ζέστα, 32 βαθμούς. Τι λέει τώρα, αλλά πάμε και από εδώ και από εκεί. Πάμε από εδώ. Το δηλατόδρομος, όπως έχουμε εμείς. Ναι, γι' αυτό θα είναι μπισκλέτα. Μυρίζει. Μήπως είναι αυτή η δικιά σου λύχες. Έλα, έλα, εδώ είμαστε. Ε? Εδώ. Ίδια δεν είναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος είναι σαν, ακριβώς σαν στην Ιαπωνία, δεν σκάμπα. Εδώ. Ναι. Σε ναό της Ιαπωνίας που... Ναι. Έτσι έχει μαγαζάκια γύρω-γύρω. Μπροστά δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Σε γλάσιο. Δεν είναι ο κατσόβολας. Αν βλέπω καλά. Καλά, πρέπει να το πάρουμε όλο τώρα. Ορίστε, πρέπει. Πρέπει να το πάρουμε όλο. Ναι. Ξέρεις τι θα κάνουμε, θα ανεβάζουμε ένα βίντεο με Ελλάδα. Καλύτερα, είναι μήπως.
ένα βίντεο με Ελλάδα και ένα με εξωτερικό. Για να μην, άμα δεν θέλουν εξωτερικό, να τους βάζουμε και... Τους κουράζουμε τους ανθρώπους. Ναι. Να δούμε πού θα πάμε τώρα. Σταματάμε στη μέση εδώ. Σταματάμε στη μέση, σταματάς εσύ. Πάμε από εδώ. Μετά είναι μέχρι το 4. Ή από εδώ. Μετά είναι μέχρι το 4. Να προλάβουν να δουν. Ναι. Έρχεσαι εδώ, μετά είναι μέχρι το 2. Και λες από εδώ πάμε. Άμα δεν μιλήσεις και κάνεις αυτό, αισθάνεται ο viewer ότι ψάχνεις. Ψάχνεις το... Γιατί είναι μαζί σου. Α, μπράβο. Yeah. Το κάνει αυτός. Τι ωραία αυτό είναι. Εδώ τώρα πρέπει να τους δείξω λίγο πάνω. Στρίψε δεξιά. Είναι το αντίλαλος εδώ. Ναι. Είναι στο άλλο αυτό. Ωραίο. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Για το χειμώνα είναι ωραία αυτό. Mm. Παλιά, ωραία. Ναι, ναι. Επίσης, ξέρεις τι διαπίστωσα, δεν τους προτιμούν τα μεγάλα βίντεο. Α, ναι. Αρέσει, τα αληθινά και τα μεγάλα, τα απλά, ξέρεις. Mm. Αρκεί να μην κουνάει η κάμερα, μην δεν έχει καλή κάμερα, αυτό να μπορεί να το δει ο άλλος, ξέρεις. Χαζεύει βολτίτσα, καταλάβες. Ναι. Εγώ πώς ξεκίνησα να κάνω τέτοιου είδους βίντεο, γιατί τα έβλεπα. Mm. Όπου ήθελα να ταξιδέψω, δεν υπήρχε, έμπαινα μέσα και έγραφα, ας πούμε, Σιγκαπούρη που είχα πάει. Σιγκαπούρ, mm-hmm. Walking Tour. Mm-hmm. Για να δω, καταλαβαίνεις. Δεν υπήρχε. Και υπήρχε Σιγκαπούρη. Mm. Τώρα υπάρχει και από εμένα. απλά δεν είχα την ποιότητα που έχω τώρα. Και οι πιο πολλοί δεν ήμουν ευχαριστημένος, δηλαδή το κόβανε ένα στο ρεφίλε, όλο να τρέξει. Mm-hmm. Το έκανα δηλαδή έτσι. Ναι. Με στρίβαν δεξιά, αριστερά, το κεφάλι μου δεν καταλαβαίνει. Mm-hmm. Και μερικοί το κάνουν όπως το κάνω εγώ τώρα, δηλαδή τα κάβανα ολούτερα. Ναι. Σε πάω καρφί. Απλά, το παράπονο με αυτούς είναι ότι δεν κάνω πολλά βίντεο. Ένα το μήνα. Πόσο να ταξιδέψεις και πού να βρεις μέρη να κάνεις, καταλαβες. Ναι. Και λέω, θα το κάνω εγώ αυτό και θα κάνω ένα την ημέρα. Θα ταξιδέψω παντού όπου χρειαστεί. Α, όχι, μισό μου τη δεξιά, δεν λέει. Με το χειριστείς για το αυτοκίνητο, εσύ. Να μιλάμε τώρα αυτοί που είναι από την Καρδίτσα και λείπουν, έχουν τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάνει skip καθόλου, μας παρακολουθούν τώρα. Ακούν, μας ακούν τώρα αυτοί. Και... Εδώ είναι που θέλω να δώσω και τους χαιρετισμούς μου τώρα, κατάλαβα. Ναι, καλή 400 μέτρα λέει αριστερά, γιατί να μην πάμε από εδώ, ναι, πάμε από εδώ που είναι ομορφιά. Και σε αυτούς συγκεκριμένα τώρα θα να δώσω τους χαιρετισμούς μου, καταλαβαίνεις. Και επειδή εγώ έχω ζήσει στο εξωτερικό... Μα είμαστε πολύ κοντά, να ξέρεις. Ναι. Επειδή έχω ζήσει και εγώ στο εξωτερικό, ξέρω. Mm.
φορά. Για όλα αυτά. Κάτσε να δούμε αν έρθει κανένα αυτοκίνητο. Από εδώ δεν έρχεται. Ούτε από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το αυτοκίνητο, το έχεις εσύ. Ναι. Ωραία, εσύ παίρνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Κάθομαι και εγώ και φεύγουμε για Λάρισα. Ωραία. Και τους παίρνουμε και μαζί μας, καταλαβαίνεις. Τι ωραία. Έτσι θα κάνουμε, θα ξεκινάμε από το κεντρικό σημείο. Θα πηγαίνουμε μετά στο αυτοκίνητο και θα τους παίρνουμε μαζί μας. Πολύ ωραία. Αφήσουν και σχόλια σιγά σιγά τώρα, αρχίζουν να αφήνουν σχόλια πώς τα θέλουν. Σημαίνει ένας φίλος, ο Γκριόπ, πώς το λένε. Ο Γκριόπ. Ο Γκριόπ, τον αδέσουν λέει με το αυτοκίνητο. Α, είπε. Ναι. Να μην το διάβασα αυτό, αλλά διαβάζω πολλά σχόλια του. Λέει με το αυτοκίνητο, λέει, φαίνεται πιο καλά. Α, ίσως επειδή πάμε πιο γρήγορα. Έχει αιτία. Εγώ θα να κάνω και τα δύο. Και στο σύστημα θα καταλάβω μετά τι θέλουν να δουν. Κανονικά θέλει πατίνι ηλεκτρικό. όχι με τη μόνη, αυτό πλάκα που είναι. Α, τις δύο ρόδες. Τέσσερις που είναι. Το σκέιτ. Α, το σκέιτ αλλά ηλεκτρικό. Ναι, longboard. Longboard. Επικίνδυνο, Βασίλη. Δεν επικίνδυνο, γιατί σωροπία. Τι να πρωτοπιάσεις, κάμερα, να σκεφτείς γι' αυτό, να... Τώρα τι λέει, αυτοία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς έρθει κανένας. Όχι, από εκεί όχι. Από εδώ δεν έρθει κανένας. Από εδώ έρχεται ένας, αλλά είναι μακριά. Ωραία, ας περάσουμε. Αυτό το καλοκαιράκι που μας έχει κουράσει είναι τόσο όμορφο όμως. Μας κούρασε τη ζέστη. Με σκούρασε από τη ζέστη. Απλώς τώρα έχει φτάσει 12 Σεπτεμβρίου και συνεχίζει να έχει πάρα πολύ ζέστη. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε από τη Γερμανία, από Αγγλία και όχι. Τι λένε αυτοί, ρε. Ναι. Ας είχε όσο ζέστη θέλει. Για το 2 βαθμούς. Κι όμως. Εμείς πού ήμασταν πριν λίγο καιρό. Γερμανία. Ωραία. 22 βαθμούς. Ναι, τι προτιμάς. Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, αυτό τώρα πήγα να πω. Και τα δύο, γιατί. Όταν είμαι εδώ, λέω τι ωραία δροσούλα είχαμε εκεί. Δεν... Ναι. Και όταν είσαι εκεί, τι ωραία ζεστούλα στην Ελλάδα. Ναι, και όταν είμαι εκεί, λέω αχ, μωρέ, μου λείπει η Ελλάδα. Καλά, εντάξει, δεν μείναμε και για τα 1000 χρόνια, αλλά εντάξει. Η Ελλάδα και μία μέρα να μείνεις εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το αυτοκινητάκι μας. Πόσο πια. Λοιπόν. Και με ίνιον από τα τρίκαλα. Έτσι. Βγάζεις εσύ το backpack, εντάξει.
πολλά. Στοιχεία. Σε 8 εδώ πέρα τους βγάλουμε έξω από εδώ από την Καρδίτσα το νησί. Τώρα τι γίνεται. Σκάσαμε τη ζέστη κανονικά. Αυτοί νιώθουν ότι είναι εδώ τώρα, έτσι. Να βάλω και... να μας βγάλει γελάρισα. Έχει ποντού ταμπέλες γελάρισα τώρα. Μην βάζει, και θα χαθούμε λίγο βόλτες κάνουμε. Τα λαβές. Καλά. Να μου πω ευθεία. Αριστερά, με την πρώτη ευκαιρία. Εντάξει. Εκεί που είναι ο άλλος. Ναι. Βάλε γιατί ξέρεις τι, τώρα θυμήθηκα χαθεί. Λάρισα, έλα. Απλά δεν μου μας πάει από τρίκα, αλλά μας πάει από καινούργιους δρόμους. Ναι, αφού έχουμε την ευκολία. Κάτσε να πιάσω εδώ λίγο δεξιά να βάλω. Ωραία, γράφει κάμερα από λήψεις. Συγγνώμη λίγο τώρα. Λοιπόν, πάρε take your time, να τους πω εγώ, τους μιλήσω εγώ τώρα. Πατάω το gimbal 3 φορές, 1, 2, 3 και γυρνάει selfie. Ωραίος. Πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ωραία μια χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε τη ζέστη. Κοιτάξτε. 12 Σεπτεμβρίου. Γίνονται αυτά πράγματα, παιδιά. Όχι, από Νίκαια μας βγάζει. Στη Νίκαια μας πάει. Για να δούμε τη Μάγδα τι λέει. Στη Νίκαια μας πάει. Κοίτα, να μας πάει μέσω Τρικάλων. Τρικάλων δεν είναι από εδώ. Ξέρει γράμματα. Λοιπόν, να σας πω και δύο λόγια για μένα. Okay, Παλαμάς, έτσι. Ναι. Okay. Κατευθυνθείτε ανατολικά. Αυτά τα ανατολικά όταν τα λέει... Τρέλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, Τώρα δεν έχει νόημα να βλέπετε εμένα. Πάμε. Πατάω δύο φορές πατάω τώρα το gimbal. Ούψ, να το μπουμ. Εδώ. Και θα σας πω μερικά λόγια για μας, αν και δεν είμαστε εμείς ο λόγος που μπήκατε εδώ. Εγώ είμαι πολύ ταξιδεμένος και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνω, παιδιά, πάρα πολύ, πραγματικά. Φανάρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνω και γι' αυτό συνεχίσω να κάνω ό,τι ανταπόκριση και να υπάρχει. Και κυρίως Ελλάδα, αλλά έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Η Μάγδα δουλεύει σε μένα, έτσι. Έχουμε υπηρεσίες internet γραφείο και κάνουμε και βιντεάκια στο YouTube. Για 7 κανάλια. Και το αγαπημένο μου κανάλι είναι το Travel Moto. Και αυτό, και να σας πω την αλήθεια, τώρα τελευταία είναι αυτό πιο πολύ ακόμα. Γιατί έχει το ταξίδι μέσα. Και το άλλο έχει το ταξίδι. Κοίτα τώρα εδώ ελλείψεις, κύριε. Σε 300 μέτρα, στρίψε δεξιά. Βγάζουμε εμείς τώρα τέτοια εικόνα. Τι όμορφα. Και τα συννεφάκια. Θες να το κάτσε να το πιάνω στο χέρι. Λοιπόν, κόκκινο. Σας δείξω στη Μάγδα. Τώρα, Μάγδα, θες να πεις κάτι για τη δουλειά που κάνεις? Πολύ ενδιαφέρουσα. Έχεις πάει Ρώμη ποτέ? Όχι. Ντουισμπουργκ. Ντουισμπουργκ έχω πάει. Για ποιο λόγο πήγες Ντουισμπουργκ? Για να κάνουμε βίντεο. Α, μπράβο. Ταξιδέψαμε για να κάνουμε βίντεο, παιδιά. Δεν βρεθήκαμε εκεί και τα κάνουμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία. Ειδικά εγώ πηγαίνω μόνος μου συνέχεια. Προσέχετε και τα ελληνικά νησιά. Αναμένεται χειμερινή εξόρμηση στα ελληνικά νησιά. Μύκονος το χειμώνα, Σαντορίνη το χειμώνα, κλειστά όλα κτλ. Γιατί πρέπει να τη δούμε και χειμώνα πως είναι. Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε όταν είναι και η Μάγδα που μιλάμε.
Ναι, ναι. Ξεκινάει το βίντεο και έχουμε και μια συζήτηση μεταξύ μας και μεταξύ και με εσάς κιόλας. Είμαστε όλοι μαζί δηλαδή και όταν είμαι μόνος μου δεν θα μιλάω καθόλου τίποτα. Να δούμε και πώς θα πάνε αυτά που όταν δεν μιλάς, αυτά σε σχέση με αυτά που μιλάμε. Εν μεταξύ το street view με αυτό το gimbal έτσι και την κάμερα αυτή απλά δεν υπάρχει. Ναι. Είσαι και πολύ ωραία μέρα σήμερα έτσι. Βάλε ό,τι θες, τέτοια εικόνα δεν υπάρχει. Παίρνει όλες τις πληροφορίες και τα σκούρα κομμάτια, θα καταλάβει. Α, τι ωραίο το τσιπουράδι και γεμάτο, καλέ. Εδώ θα χρειαστεί να έχω το κινητό στο χέρι, γιατί είναι τρίκι εδώ, είναι τρίκι. Σε 600 μέτρα, πόσο. Όλο ευθεία. Εδώ ήμουν με τη μοτοσυκλέτα και χανόμουν συνέχεια, αλλά έπρεπε να βγάζω το κινητό, να κάνω τεχνικά προβλήματα. Στο τέλος του δρόμου, αριστερά. Γράφουμε. Έτσι, όχι εδώ. Εδώ πας ευθεία. Τι ωραίο ποδήλατο αυτό. Το προφίλ έπρεπε να δεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα βίντεο. Μιλάμε 48 λεπτά, 50 λεπτά βίντεο μέχρι στιγμής. Αριστερά τώρα. Εδώ. Όχι. Στο πάνω. Όχι. Μπράβο, στο μεγάλο. Στο δικό, ναι. Ωραία. Μιλάμε για μία ώρα βίντεο. Φιλενάδα. Και κάποιον που τον ενδιαφέρει η περιοχή, αυτό θέλει, μία ώρα να το δει καλά. Θα έχει κάτι σαν ρωτόντολο. Κοίτα τι εικόνα βγάζουμε, δεν ξέρω πώς το δεις. Πέραχη, πώς δεν μπορώ. Δεν υπάρχει ούτε GoPro ούτε τίποτα. Θες βίντεο. Θες 3 κιλά εξοπλισμό. Δεν γίνεται δηλαδή από μόνο του. Ναι. Στρίψε δεξιά. Και να το κρατάς και με το χέρι. Λοιπόν, θα τελειώσει το βίντεο που να είναι, παιδιά. Βγαίνουμε από την Καρδίτσα. Μας άρεσε πάρα πολύ. Μεγάλος φαν. Μάγδα, πώς σου φάνηκε η Καρδίτσα? Πάρα πολύ μου άρεσε. Είχα χρόνια να έρθω. Ωραία. Μου αρέσει. Σταματάμε στα φανάρια και σας λέμε. Ναι. Ειδικά εκεί στο Φιλίππο στην πλατεία. Πολύ όμορφα. Ναι. Το ξέρω ότι πολύ. Εδώ φεύγω ευθεία, συγγνώμη, έτσι. Ναι. Ναι, φιλνάδα ευθεία. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, δεν ξαναγυρνάω τώρα να δείτε εμάς. Μπήκατε να δείτε την πόλη. Εδώ πέρα, κοίταξε να δεις εδώ πέρα. Ετοιμάζουν γεννήτριες, αυτές που είναι στο βουνό. Τεράστιο. Αυτά θα μπουν στο βουνό και όταν φυσάει θα παίρνουν ενέργεια. Οπό. Είναι έτοιμα για τοποθέτηση αυτά. Εδώ που τελειώνει ο φόρος θα κλείσουμε το βίντεο.
Λάρισα, έτσι. Είμαστε στην έξοδο για Λάρισα, προς Παλαμά. Παλαμά Καρδίτσας. Λίμνη Πλαστήρα, ένα διπορικό. Εκεί και αν είναι ωραία. Την επόμενη φορά που θα δουλεύουμε στα Τρίκαλα, θα φροντίσουμε να σχολάσουμε νωρίς για να πάμε να κάνουμε βίντεο στη Λίμνη Πλαστήρα. Και στα Μετέωρα, πάνω στα Μετέωρα. Πάνω, ναι.